Γεια σας, είμαι ο Βυσαρίων και καλώς ήρθατε στο γύρο της Ελλάδας σε 80 πιάτα, συντροφιά με τα My Market. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σύφνο. Η Σύφνος φημίζεται για την αγκιοπλαστική και τη μαγειρική. Είναι γενέτειρα του Νικόλο Τσελεμεντέ. Θα ετοιμάσουμε ένα παραδοσιακό πιάτο που είναι οι ρεβιθοκεφτέδες. Θα χρειαστούμε ρεβίθια, αλεύρι, ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Όλα προϊόντα άλτα, ιδιωτικής ετικέτας My Market. Πάμε να ετοιμάσουμε ρεβιθοκεφτέδες. Παίρνω τη συσκευασία με τα ρεβίθια άλτα και τα ρίχνω μέσα σε ένα μπολ που έχω βάλει νερό και σόδα. Τα αφήνω να μολιάσουν για 6 με 8 ώρες. Σε ένα μεγάλο τηγάνι προσθέτω ηλιέλαιο άλτα και το αφήνω να κάψει. Βάζω τα ρεβίθια σε ένα μούλτι και τα πολτοποιώ. Τα μεταφέρω σε ένα βαθύ μπολ. Μέσα στο μούλτι προσθέτω την πατάτα που έχω ήδη βράσει και την πολτοποιώ και αυτή. Μεταφέρω την πατάτα στο μπολ με τα ρεβίθια. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι με ένα μαχαίρι και το προσθέτω μέσα στο μπολ μαζί με τα μυρωδικά. Δυόσμο, αλάτι και πιπέρι άλτα, μαϊντανό και ματζουράνα. Το πλάθω σε μικρά και φτεδάκια, το αλευρώνω και σε ένα τηγάνι που έχει κάψει το λάδι τα τηγανίζω. Όταν είναι έτοιμοι, τους βάζω σε μια πιατέλα με απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια τους σερβίρω σε ένα πιάτο όλους μαζί. Οι ρεβιθοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. 250 γραμμάρια ρεβίθια χοντρά άλτα, μια μεγάλη πατάτα, ένα μικρό ματσάκι δυόσμο, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, 2 ξερά κρεμμύδια, ένα κουταλάκι του γλυκού ματζουράνα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις άλτα, αλάτι και πιπέρι άλτα, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα άλτα. Καλή σας απόλαυση, συντροφιά με τα πιο εκλεκτά προϊόντα του τόπου μας. Επιλεγμένα από τα My Market, πάντα με φροντίδα και μεράκι. Μέχρι το επόμενο γευστικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά!